Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, θέλω να αρχίσω με ένα ερώτημα. Ποιος παράγει αξία? Ποιος παράγει αξία? Οι κλασικοί οικονομολόγοι όλοι λέγανε ότι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες παράγουν την εργασία. Για 40 χρόνια θέλουν να σας πείσουν ότι μόνο ο ιδιωτικός τομέας παράγει αξία κανείς άλλος. Ενώ εμείς λέμε ότι όταν το κράτος επενδύει στα σχολεία, όταν το κράτος φτιάχνει τους δρόμους, όταν το κράτος δίνει στήριξη στους νοσηλευτές, όταν το κράτος επενδύει στην κατάρτιση των εργαζομένων, παράγει αξία. Μας κάνει πιο πλούσιους. Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα, για να το κάνω λίγο πιο κατανοητό. Μια δεξιά οικογένεια έχει ένα σπίτι 300.000 ευρώ και αποφασίζει ότι θα πάρει ένα δάνειο 50.000 ή μπορεί να έχει καταθέσεις 50.000 για να αναβαθμίσει το σπίτι. Να κάνει ένα super-duper, που θα έλεγε ο Μπαμπινιώτης, κουζίνα να έχει έπιπλα, καινούρια, καινούρια ράφια. Αυτός, αυτή η οικογένεια, μετά από αυτή την επένδυση, είναι πιο φτωχιά. Όχι, δεν είναι πιο φτωχιά, γιατί έχει αυξηθεί η αξία του σπιτιού. Και αυτό το ξέρει ο δεξιός ιδιοκτήτης, ο δεξιός μεσίτης, ο δεξιός τραπεζίτης. Αλλά όταν έρχεται στο κράτος, το ξεχνάνε αυτό. Το κράτος δεν έχει δικαίωμα να επενδύσει στο δικό του πλούτο, να γίνουμε όλοι μαζί πλουσιότεροι. Και όταν λέμε εμείς ότι έχουμε ένα κοινωνικό βιώσιμο πρόγραμμα και θέλουμε ένα κοινωνικό αναπτυξιακό κράτος, αυτό εννοούμε. Εννοούμε ότι θα έχει τη μέρημνα να μας κάνει όλους και όλους πλουσιότερους. Με την πραγματική έννοια. Και όχι με την έννοια που έχουν αυτοί που ξέρουν, όπως είπε ο Σκορ Βάιλ, τη τιμή όλων των πραγμάτων και την αξία του κανένο, κανενός. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Έχω τη τιμή να σας παρουσιάσω πρώτον την πολιτική μας για την στέγαση διπλασιάζουμε την επιδότηση ενικίου σε νέους και νέους 25 με 44 ετών και διευρύνουμε τα συνδεωματικά κριτήρια γι' αυτό. Δημιουργούμε τράπεζα στέγης για την χορήγηση οικονομικά προσιτής κατοικία σε νέες οικογένειες. Θεσπίζουμε περιορισμούς στις κανόνες του Airbnb. Θέλω να σας πω ποια είναι η λογική γιατί το κάνουμε αυτό. Γιατί επιδοτήσεις δίνει και η Νέα Δημοκρατία. Δάνεια δίνει και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά έχουμε μάθει από όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης ότι αυτές οι αγορές λύσεις δεν δουλεύουν. Γιατί δεν δουλεύουν γιατί οδηγούν στους ιδιοκτήτες να αυξήσουν τις τιμές των ακινήτων. Η αγοραία λύση αφήνει την τιμή των ακινήτων να πάει στον ουρανό. Γι' αυτό δεν δουλεύει. Άρα, αν δεν ρυθμίσεις την αγορά του Airbnb, θα φύγουν από το Παγκράτη, θα φύγουν από το Κουκάκι και θα πάνε στο Νέα Ιωνία, θα πάνε στο Νέο Εράκλειο και θα αυξηθούν και οι τιμές εκεί. Και δεύτερον, είναι απλά οικονομικά. Αν δεν αυξήσει την προσφορά των σπιτιών που υπάρχουν, πώ είναι δυνατόν να μην αυξήσει τη τιμή των σπιτιών. Γι' αυτό χρειάζεται ένα γενναίο πρόγραμμα κοινωνική στέγασης για να μπορεί να υπάρχει και προσφορά ακινήτων σε αυτή τη χώρα. Γι' αυτό για μα δεν είναι μόνο οικονομικό για να ελέγξουμε την τιμή των ακινήτων, γιατί για μας η στέγαση είναι δικαίωμα. Είναι δικαίωμα, ανθρώπινο δικαίωμα που κανένας δεν πρέπει να μείνει χωρίς σπίτι. Και το κράτος πρέπει να είναι δίπλα για αυτού του ανθρώπους. Πάμε τώρα στο δεύτερο που πρέπει να παρουσιάσω που είναι το ιδιωτικό χρέος και η πρώτη ε, κατοικία. Αυτό που κάνουμε είναι να αναστέλουμε όλους τους πλουστηριασμούς για όλα τα σπίτια μέχρι 300.000 ευρώ γιατί δεν θέλουμε να δούμε τις σκηνέ που έχουμε δει στην τηλεόραση <coughs> με ανθρώπους 80 χρονών να τους πετάνε έξω από το σπίτι ή μια κυρία που δεν έχει πληρώσει τα κοινόχρηστα να αποφασίζουν να τη διώχνουν από το σπίτι. Και θα παρουσιάσουμε μια ολιστική πολιτική για το ιδιωτικό χρέος, το οποίο θα μπορέσει ο κάθε ιδιώτης σπιτιού να μπορέσει να ρυθμίσει αυτό το χρέος, να μπορέσει να ανασάνει. Ποια είναι η λογική. Η λογική είναι αυτή που έχουμε μάθει όλοι οι οικονομολόγοι, και άλλοι φαντάζομαι, και όλοι οι οικονομολόγοι από το, 2000, από το 1929 και μετά. Όταν υπάρχει μια μεγάλη κρίση, όταν ο κόσμος δεν μπορεί να ξεπληρώσει το χρέος, όχι γιατί είναι κακοπληρωτής, όχι γιατί πήρε ένα ρίσκο που δεν του βγήκε, αλλά γιατί οι οικονομικές συνθήκες αλλάξανε με καμιά σχέση με τη δική του ευθύνη, τότε το κράτος πρέπει να παρέμβει και πρέπει να μοιραστεί το βάρος από τον ιδιοκτήτη βεβαίως, από το κράτος και από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, θα βουλιάξουμε και θα έχουμε και νέα χρέη και θα συνεχίσει αυτός ο κύκλος. Μόνο δύο προτάσεις, είπα εγώ, αλλά είναι σημαντικές. Είναι σημαντικές για να μπορέσει το κοινωνικό αναπτυξιακό κράτος να μας βάλει σε μια άλλη τροχιά. Επιτρέψτε μου δύο τελευταίες σκέψεις. Το πρώτο είναι ότι σας παρουσιάσανε ο Αλέξης και όλοι οι άλλοι μια διαφορετική λογική. Σας παραθέσανε μια αντιπαραθετική, ένα αντιπαραθετικό σχέδιο. Για μας τους αριστερούς και αριστερές, όλα τα σχέδια τα αναπτυξιακά που χρειάζονται να κοιτάμε στο μέλλον και να έχουμε το ρωματικό, σημαίνει ότι επειδή ξέρεις που θες να πας, ξέρεις που θέλεις να αρχίσεις. Αλλά ξέρουμε και κάτι άλλο. Δεν γίνεται τίποτα αυτό, από αυτά, όλα αυτά που είπαμε χωρίς την κοινωνία μαζί μας, χωρίς τη δημοκρατία, χωρίς τη συμμετοχή. Και λέω το εξής για τη δημοκρατία. Η δημοκρατία μας δεν έχει πεθάνει. Ούτε καν είναι στην εντατική. Αλλά έχει πολλές ενδείξεις ότι νοσεί βαθιά. Νοσεί βαθιά όταν δεν υπάρχει καν ο δημόσιος χώρος για να συζητηθούν σε βάθος αυτά τα αντιπαραθετικά σχέδια. Άρα η ψήφος για το ΣΥΡΙΖΑ είναι και ψήφος για τη δημοκρατία. Είναι και ψήφος για το δημόσιο διάλογο. Είναι και ψήφος για το δημόσιο χώρο, όπου οι πολίτες χωρίς fake news, χωρίς απειλές μπορούν να συζητήσουν για το μέλλον. Και τέλος, μια υπόσχεση. Ξέρετε ότι κάτω από τον Αλέξη ήμουνα υπεύθυνο για τη διαπραγματευτική ομάδα 15 και 19. Καταφέραμε αυτά που είπε και ο Αλέξης και ο άλλος ο Αλέξης, να βγούμε από τα μνημόνια, να κάνουμε το μαξιλάρι, να ρυθμίσουμε το χρέος. Κάναμε όμως κάτι άλλο. Το κάναμε αυτό μειώνοντα τι ανισότητε, μειώνοντα τη, φτω... τη παιδική φτώχεια και έχοντας πρόσβαση στην δημόσια υγεία του ανασφάλιστου. Άρα, δείξαμε όταν μα λένε για την κοστολόγηση ότι μπορούμε να έχουμε σοβαρή δημοσιονομική πολιτική και να βρεθούν οι πόροι για το, ό,τι είναι σημαντικό. Αλλά το τελευταίο θέλω να σας δώσω μια υπόσχεση τι κάναμε και άρα μια υπόσχεση για το μέλλον. Γιατί όλη η διαπραγματευτική ομάδα, κάτω από τον Αλέξη, δούλεψε τέσσερα χρόνια διαπραγματεύοντας με τους θεσμούς και θέλω να, μαζί με 50, 60, 80 νέα παιδιά και θέλω να σας πω ότι δεν πέρασε μια μέρα που να ξεχάσουμε για ποιον διαπραγματευόμασταν. Για ποιον κόσμο διαπραγματευόμασταν. Αυτό δεν θα το ξε... δεν ξέρω Γιατί εμεί πάντα ξέραμε για ποιε ομάδε, για ποιε κοινωνικέ ομάδε διαπραγματευόμαστε, και αυτό δεν είναι το παρελθόν. Είναι η υπόσχεση που δίνουμε τώρα στον ελληνικό λαό ότι με Πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα θα διαπραγματευόμαστε εξίσου κάθε μέρα για αυτόν τον κόσμο που υποφέρει και μπορεί να πάει καλύτερα. Σα ευχαριστώ πολύ.